λίγο για την ελληνική πραγματικότητα. Άκουσα ότι γίνεται λέει της κακομοίρας για το σπίτι του Τσίπρα στο Σούνιο. Που καταλάβω τι ακριβώς οι αντίπαλοι του, Νέα Δημοκρατία, οι άλλοι ξέρω τι πάνε να βγάλουν. Ότι νοικιάζει μια υπερπολιτελή βίλα για 500 ευρώ το μήνα. Και, να καταλάβω, αυτό να το βάλω αλλιώτικα για να μπορέσετε να μου απαντήσετε. Να, τι σημαίνει αυτό, τα λεφτά είναι δικά του, μαγιά και με χαρά του. Εάν κάποιος νομίζει ότι τα έκλεψε τα λεφτά, αλλά από τη στιγμή που η ιδιωτική ζωή του πολιτικού δεν έχει καμία επίπτωση επάνω στην, ιδιωτική, στην πολιτική του ζωή, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Ο Χατζόπουλος έγινε διότι είχε πάρει λεφτά από το κράτος, είχε βουτήξει λεφτά. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά εάν δεν έχει κάνει τέτοιο πράγμα ο άλλος ο πολιτικός, τι σημασία έχει. Όπως έγινε, το μόνο που τρομερά εντύπωση ήταν ότι αυτό το κέντρο αριστερά, αριστερά κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάποιο πρόβλημα με ακίνητα. Θυμάστε το σπίτι στην Εκάλη, πως το είχε πει ο συγχωρεμένος Γερόπουλος, δεν θα πέντε κυβέρνηση για ένα κολόσπιτο. Λοιπόν και πάλι τότε είχε γίνει της κακομοίρας που τα βρήκε τα λεφτά και το χτίσε και είχε πάρει λέει δάνεια από τον έναν και δάνεια από τον άλλο. Έχουμε εδώ πέρα τον πιο σύρι που έχει 32 ακίνητα από το, από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι, αυτά τα λεφτά τα κλέψανε? Όχι. Είναι από δωροδοκία? Όχι. Δηλαδή από ό,τι ξέρουμε. Οπότε τι σας ενδιαφέρει, πού κοιμάται και πού μένει ο κάθε πολιτικός και τι κάνει στην ιδιωτική του ζωή. Δεν έχει καμία σχέση, επαναλαμβάνω, εκτός αν επηρεάζει την πολιτική του ζωή. Αν έχει κάποιο κρυφό μυστικό στην ιδιωτική του ζωή και αυτό το μυστικό τον εκβιάζουνε αυτοί που το ξέρουν. Τότε ναι, η ιδιωτική του ζωή έχει σημασία. Αλλιώς, θυμάμαι στον πόλεμο του, πρώτο πόλεμο του Λιβάνου το 1982 που ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, υπουργός εξωτερικών τότε που πρωί, μεσημέρι, βράδυ κατέβαζε ό,τι μπορεί να φανταστείτε εναντίον του Ισραήλ, ο γιος του από την πρώτη του γυναίκα που ήταν Ισραηλινή υπηρετούσε στο στρατό στο Λίβανο. Και θυμάμαι ότι μου είχαν πει τότε διάφοροι εδώ πέρα, βγάλτο στην εφημερίδα σου, βγάλτο στο ραδιόφωνο. Και είπα, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι προσωπικό θέμα, είναι η ιδιωτική ζωή του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου. Έχει καμία σχέση, καμία επίπτωση στην πολιτική του εδώ, η ιδιωτική του ζωή? Από πού και ως που θα βγάλω το ότι ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος είχε γιο και μάλιστα λέγανε τα λοχεία στο στρατό και πολεμούσε εκείνη την εποχή στο Λίβανο. Δεν το καταλαβαίνω. Η ιδιωτική ζωή είναι ιδιωτική ζωή, επαναλαμβάνω. Εάν ξαφνικά μου βρεθείς με ένα σπίτι 5 εκατομμυρίων δραχμών ευρώ, ένα τέτοιο πράγμα εννοούμε, κάτι ανέψει μια σπιταρόνα, να ελέγξω το ποθενέσχες, όπως αυτό είναι νόμος για όλους μας. Και εγώ αν αγοράσω ένα σπίτι 5 εκατομμυρίων θα μου λέει για γκελμπουρντά πληροφορία, για πέρα να σου πούμε δύο εμπορικές κουβέντες κύριε Κοέν μας, που τα βρήκες τα 5 εκατομμύρια. Έτσι θα κάνεις και στον πολιτικό, γιατί κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Αλλά εάν είναι όλα εντάξει, αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι για αυτό το περίεργο 40% λέει, μια τροπολογία που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι 40% των μουσικών σταθμών πρέπει να εκπέμπουν ελληνικά τραγούδια. Δεν κατάλαβα, όπου και σπου. Αν εγώ θέλω μόνο γύφτικα, όχι, θέλω μόνο ρουμάνικα τραγούδια, μόνο αμερικάνικα, μόνο αγγλικά, μόνο γαλλικά, γιατί έτσι το έχω βρει το target, το κοινό μου, το target group που είναι αυτό εκεί πέρα, θα έρθεις εσύ να μου πεις πώς το διώνω. Θα κάνω την, το δικό μου το σαδόπισο να το δουλέψω, γιατί την ίδια λογική να πας και στα βρούχα.
Ζάρα, Μάρα, Πιεργκαρντέν, Αρμάνια που έλεγε εκείνος το ποιός, Αρμάνι, Μπερντάνι. Όχι, να βάλεις και τον Κυρμίτσο μέσα, 40% θα είναι ρούχα του Κυρμίτσου από τον Αποστόλη και από τον Μάστορα. Τι πράγματα είναι αυτά, θα μου πείτε DNA κομμουνιστικό, μπορεί να αφήσει να μην υπάρχει control. Να τα ελέγχουμε όλα μην τυχόν και μας πάθουν τίποτα, δεν μπορούν. Ποιος ξέρει τι άλλο θα ακούσουμε εδώ πέρα. Και αυτό που άκουσα το κάνουμε λέει για να μπορεί αυτή ο διάδοχος του της ΑΕΠΗ να δίνει λεφτά. Ας δίνει, εγώ δεν είπα για τα πνευματικά δικαιώματα να τα παίρνουν οι τραγουδιστές. Αλλά γιατί πρέπει ντε και καλά να τα παίρνουν βάσει νόμου με το έτσι γουστάρω. Είπα εγώ σε οποιοδήποτε τραγουδιστή να γίνει τραγουδιστής. Αλλά πού και ως που θα την πληρώνω εγώ υποχρεωτικά, θα την πληρώνω. Βεβαίως τα δικαιώματά του ναι, αλλά δεν θα με υποχρεώσεις να βάλω τραγούδια δικά του που δεν θέλω για να μπορεί να παίρνει δικαιώματα αυτός. Τι τρέλες είναι αυτές. Αυτά, για χαρά.